Υπάρχουν πάρα πολλά project μέσα στο κεφάλι μου για να γίνουν και πάρα πολλά από αυτά τα σκέφτομαι αρκετό χρόνο μέχρι να τα υλοποιήσω. Όχι για κάποιον άλλον, λέω ακόμα δεν ήρθε η ώρα ή ακόμα δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες. Ήδη το κλουβί με τις τρελές, από τότε που ακόμα ήμουν διευθυντής στο Αυλαία, ήταν μέσα στο πρόγραμμα να ανέβει. Η τότε μια συνεργασία δεν ευδοκίμησε. Μετά, δεύτερη συνεργασία, όταν εδώ ήταν ο Παντελής ο Καραγιάννης σαν διευθυντής του Αθήνος, πάλι επί Παντελή Καραγιάννη, τρίτη συνεργασία που πάλι δεν ευδοκίμησε και ήταν κάτι σαν αποθυμένο. Έλεγα κάποια στιγμή, παιδί μου, αυτό πρέπει να είναι. Έπεσε μαζί με την προετοιμασία για το μια απλή ερωτική ιστορία. Ήταν πολύ λογικό να σκεφτώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν μαζί. Από την άλλη μεριά όμως υπήρχε η ίντριγκα ότι το μια απλή ερωτική ιστορία ήταν κάτι τελείως μινιμάλα στο μούσκο και δραματικό. Και από την άλλη μεριά το κλουβί με τις τρελές είναι η αντιφέρα όχθη. Δηλαδή είναι το υπερθέαμα, το γέλιο, η χαρά της ζωής κτλ. Κτλ. Και είπα ότι έτσι βγαίνει μια διπλέτα. Ότι δεν είναι, ας πούμε, μόνο άντε να τρέχουμε στα νεκροταφεία όπως ήταν το μια απλή ερωτική ιστορία, αλλά ναι, ρε παιδί μου, μπορούμε να ζήσουμε και να γελάσουμε με τους καυγάδες μας, γιατί όχι. Πόσους καυγάδες έχω ρίξει, δεν λέγεται. Αν λάβετε όμως υπόψη σας την ιδιορυθμία του έργου, γιατί αυτό είναι όντως ένα θέμα, δεν είναι τόσο το θέμα για τους θεατές, γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλά θέματα σαν θεατές. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα για τα αγόρια που θα παίζανε τις τραβεστί. Θέλω να με ευχαριστήσω τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί ήταν πραγματικά τελείως ακομπλάριστοι όλοι που φτάσαμε στην τελική ευθεία για να παίξουμε. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι εύκολη δουλειά. Ξέρω ότι κάτω που ετοιμάζεται, πιο κάτω από την Αθήνα, πιο κάτω, δεν λέω τίποτα για να μην πούνε ότι σκανδαλολογώ, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν πείθουν τους άντρες εκεί ότι το να παίξεις μια drag queen δεν σημαίνει ότι δεν είσαι straight. Τα παιδιά έχουν, μα τα παιδιά εδώ, οι ηθοποιοί έχουν και παιδιά, είναι παντρεμένοι, μια χαρά straight. Το διασκέδασαν πάρα πολύ. 4 μήνες οι πρόβες. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στις πρόβες. Γιατί ήθελες να σκηνοθετήσεις εδώ και χρόνια αυτό το έργο, μία ερώτηση. Αν ήθελες και να το παίξεις ο ίδιος, και μια τρίτη είναι αυτό, η ανησυχία που είχες αν θα μπορέσουν κάποιοι ηθοποιοί από εδώ να υποδηθούν τραβεστή. Γιατί στη σημερινή παράσταση, έτσι, η απόδοση του μάλλον δεν ήταν τόσο τολμήρη. Δηλαδή δεν εκτέθηκαν έστω και με τα ρούχα αυτά που απλά και μόνο τα βάλανε υποδιόμενες κάποια στιγμή της τραβεστή. Μα δεν είχα σκοπό κάτι σκανδαλοθυρικό να φτιάξω. Δεν απαραίτητα αυτό ότι ήταν ένα σκανδαλοθυρικό. Ούτε ιδιαίτερα γυμνά είχε, ούτε τίποτα. Ούτε καν. Άρα, ένα φιλί δεν πέφτει σε αυτό το έργο. Δηλαδή είναι πιο σεμνότυχο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Γιατί τότε να έχεις την ανησυχία αυτή που ανέφερες πριν. Δεν είναι εύκολο να βγεις στην πιάτσα και να πεις ότι εγώ σε θέλω να παίξεις αυτό το ρόλο της τραβεστή σε αγόρια. Υπάρχει ακόμα ένα κόλλημα. Και πώς θα με σκεφτούν και μήπως σκεφτούν ότι είμαι ομοφυλόφιλος και μήπως το ένα και μήπως το άλλο. Για ηθοποιούς μιλάμε. Για ποιους μιλάμε τώρα. Άρα γιατί να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα στο μυαλό τους. Πάντα υπάρχουν. Ρωτώ. Ακόμα η κοινωνία δεν το έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Μπορώ να πω κάτι εδώ. Βεβαίως. Είναι που έκανε τη μετάφραση. Πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, θα πω το εξής. Κάποιοι γνωστοί μου που είδαν την παράσταση μου έκαναν την εξής ερώτηση.
Καλά, αυτοί που κάνουν τους drag queen και είναι straight, δεν επηρεάζονται μετά στη ζωή τους. Εντάξει. Οπότε αυτό από μόνο του δείχνει ότι θα ήταν περιμένα να έχει κανείς κόλλημα. Και μόνο που το συζητάμε τώρα αυτό, δείχνει ότι δεν το ξεπεράσουμε και θα... Ναι, παιδιά, γιατί... ότι γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Έχεις δίκιο, Πίτσα. Για τον απλούστατο λόγο, ότι πριν από δύο χρόνια πόσο, ήταν που ξεκίνησα να κάνω άλλο ένα γκέι έργο, δεν θα πω ποιο είναι. Που δεν το έκανες. Πώς. Δεν το έκανες. Δεν το έκανα, ενώ αρχίσαμε πρόβες. Και ο λόγος ήταν γιατί... ενώ είχαν συμφωνήσει και ξέραμε και το διαβάσαμε και κάναμε και ράναμε, ένας ερχόταν και λέει, ξέρεις εκείνη τη σκηνή, εγώ δεν μπορώ να φιληθώ με έναν άντρα. Και λέει, είσαι ηθοποιός. Είδα ότι δεν μπορώ να φιληθώ με έναν άντρα. Δεν μπορώ. Λέω, δεν σου ζήτησα να κάνετε έρωτα πάνω στη σκηνή. Το φιληθείτε, κλέφτο, ανάποδα. Ούτε να τον αγκαλιάσω μπορώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν το επίπεδο που βρίσκονται τα πράγματα. Είναι κρίμα γιατί είναι και ορισμένοι πολύ καλοί και γνωστοί ειδοποιοί που δεν θέλουν. Τέλος πάντων. Ερώτημα για ποιο λόγο ήθελες να διαβάσεις εδώ και χρόνια τις τρελές. Μου αρέσει σαν έργο, τρελαίνομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι το θεατρικό είναι πλήρως καλύτερο από το κινηματογραφικό. Στο κινηματογραφικό είχαν προποιηθεί πάρα πολλά πράγματα. Μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το 78 όταν το είδαμε φυσικά, αλλά όταν δεις και το θεατρικό, καταλαβαίνεις τη μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί ο Πουαρέ δεν είχε λόγο να κάνει ένα έργο μόνο για τους γκέι, ήθελε να χτυπήσει ακριβώς εκεί που πονάει. Τη διαφορετικότητα, όποια και αν είναι αυτή. Και την υποκρισία. Την υποκρισία, τη σοβαροφάνεια της πολιτικής. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και το ότι στην ουσία όλοι θέλουμε μέσα μας, αυτό που λέω κάποια στιγμή εγώ, ευτυχώς που νιώθω ελεύθερος μέσα μας. Όλοι θέλουμε αυτή την ελευθερία την εσωτερική να την εξωτερικεύσουμε. Αλλά υιοθετούμε κάποιους ρόλους και κολλάμε σε αυτούς. Και εάν είναι σημαντική η τέταρτη πράξη, είναι γι' αυτό το λόγο ακριβώς, γιατί αρχίζει μια απελευθερωτική διαδικασία δημοτικά. Δηλαδή η κυρία Διελαφουά στο τέλος ενθουσιάζεται που θα κατέβει για να χορέψει και κάνει την υπέροχη ερώτηση. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη σκηνή. Είναι όπως στις διαδηλώσεις το πιο χορευτικό. Καταλάβω. Ή ο κύριος Διελαφουά λέει, αχ δεν θα χορέψω καλά, μου σφίγγει αυτό το ρούχο εδώ στο λαιμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι έχουμε την τάση να αισθανθούμε πιο ελεύθεροι, να εκφραστούμε καλύτερα, να αποδεχθούμε τον άλλον όπως είναι. Μπαίνουν στεκανά και ξαφνικά όλοι παγώνουν. Κακώς. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο δεκτικοί στην κοινωνία. Επίσης πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ έξοδη παραγωγή. Έχει στοιχήσει άπειρα θέματα. Νομίζω αυτό φαίνεται. Και ένας από τους λόγους που επέμενε να είναι πολύ ακριβή και δεν πήγα πίσω, δηλαδή πουθενά, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην κοινή ακτή, υποτίθεται έχουν ένα στάτους, είναι κάπου. Δεν μπορείς να τους βγάλεις τώρα με τα τσιτάκια και με δευτεράντζες, έπρεπε να είναι τα ρούχα πάρα πολύ ειδικά. Δηλαδή ακόμα και το μαγιό του Ζακόμ έχουν έρθει από Νέα Υόρκη. Γιατί δεν θα τα βρίσκεις αυτά εδώ. Καταλάβατε. Ήταν και κάτι να έρθει από το Λος Άντζελες, αλλά δεν ήρθε. Αυτό περιέχει στοιχεία, δηλαδή τα κάνει ο Ζόρζ αυτά, ισορροπιστεί μέσα στο έργο. Προσπαθεί μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν, τις αναπάντηχες καταστάσεις και τα ρέστα, να ισορροπήσει τα πράγματα και να τα φέρει εκεί που θέλει. Δεν το καταφέρνει τελικά, γιατί οι ίδιες οι καταστάσεις τον ξεπερνάνε. Όμως, στο τέλος, όπως φαίνεται, μπαίνει στο κλίμα που εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται και απλώνεται και αυτός απολύτως, ζώντας αυτό που θέλει. Εσύ το ζεις επάνω πώς. Εγώ πάρα πολύ. Δεν σε τρόμαξε κάποιο σε κάποιο σημείο.
τον δρόμο, να τα λες, πες τα αυτά. Αλλά έφερα τον Ζακώβο στο μαστίγιο. Και έλεγε, θα το παίξεις ρε, σλουάτς, θα το παίξεις. Έτσι έκανε. Ήταν αρκετά μεγαλύτερο, κόψαμε περίπου 30%. Τώρα η μικρή ιστορία πίσω από όλο αυτό είναι ότι πριν από 5 χρόνια πλέον, νομίζω το έργο. Και παραπάνω. Και ενώ εγώ είχα τελειώσει τότε την μετάφραση ενός αγγλικού μυθιστορήματος που είχε εκδοθεί, μου λέει θέλω να κάνεις αυτό και μάλιστα σε 15 μέρες. Δεν γινόταν φυσικά σε 15 μέρες, γιατί ήταν ενέργη τότε με τον Παντελή. Στην πορεία βέβαια φάνηκε ότι δεν θα ανέβαινε, παρόλα αυτά μεταφράστηκε. Αλλά στο τέλος κουράστηκα λίγο, δηλαδή αφού δεν ανεβαίνει, άφησα 2,5 σελίδες. Τις οποίες τώρα την άνοιξη, όταν μου είπε ότι πια ανεβαίνει και έκανα αίτηση για τα δικαιώματα, τις τελείωσα και αυτές και φυσικά πέρα από το ίδιο το κείμενο το οποίο είναι απολαστικό, έπρεπε να γίνουν αλλαγές και για την εποχή. Νομίζω ότι το καταλάβατε όλοι. Δεν υπήρχαν mail το 1973, δεν υπήρχαν σύγχρονες αναφορές, Κλούνι κλπ. Μέρκελ. Είναι προφανές ότι έγιναν αναπροσαρμογή. Και βέβαια και κάποιες μικρές ατακούλες όπως αυτή στο τέλος, ότι τι θα πούν οι γείτονες που θα ζουν εδώ δύο γυναίκες, ενώ δεν έλεγαν όταν ήταν, είναι κάποιες προσθήκες δικές μου, ας πούμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα δουλεύτηκε με πάρα πολύ κέφι. Όταν διαβάζαμε με τον Αχιλέα την κάθε πράξη, όταν τελείωνα, γελούσαμε πάρα πολύ. Συμπλήρωνε και αυτός, έλεγε τις δικές του λέξεις και διορθώσεις. Ελπίζω να ήταν το κείμενο, εσείς το είδατε, το ακούσατε, να ήταν αγοραστικό και ρέο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι στην πατρίδα, όχι για από μόνιμη κατοικία και πολύ συχνά, αλλά για να παίξω, μεσολάβησαν κάποια χρόνια, τα οποία πάλι ήταν αιτία. Κάποιες παράστασεις. Τώρα πάλι ο Αχιλλέας. Ναι. Με τον Αχιλλέα είναι, όπως έχω ξαναπεί, μία σχέση ζωής. Δεν είναι μόνο από το θέατρο ο Αχιλλέας στη ζωή μου και εγώ στη ζωή του. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια, πολύ ικανοί φίλοι, σαν οικογένεια. Το σαν δεν χρειάζεται. Έτσι. Είμαστε οικογένεια. Συγχωρέστε με γιατί υπάρχει συγκίνηση, γιατί είναι συναισθηματική για μένα η υπόθεση. Είναι οικογένεια Αχιλλέας για μένα και από εκεί και πέρα χάρηκα πάρα πολύ όταν σε τηλεφώνησε, μου είπε ότι τελικά θα το ανεβάσουμε, θα έρθεις. Και λέω ναι, θα έρθω, γιατί το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια αυτό και θέλω να το κάνω. Και το ήξεραν πολλοί συνάδελφοι κάτω στην Αθήνα ότι ήθελα να παίξω κάποια στιγμή σε αυτό το έργο συγκεκριμένα. Ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτό το έργο ειδικά δεν είναι ένα απλό ανέβασμα musical όπως ήταν η άλλη εκδοχή. Δεν είναι ανάλαφρο, ούτε τόσο πολύ ανώδυνο. Περνάει μέσα καταστάσεις και είναι πολύ διακριτικό σαν έργο, χειρίζεται πολύ καλά όλη αυτή την κατάσταση που λέμε μια διαφορετικότητα, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να επισέλθω περισσότερο. Είναι ένας τρόπος ζωής που εμένα δεν μου φαίνεται διαφορετικότητα προσωπικά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα χαίρομαι πάρα πολύ, επανέρχομαι, που ξαναπαίζουμε με τον Αχιλλέα μαζί μετά από χρόνια. Ήταν η τελευταία φορά το 2000 που έκανε το θαυμαστά έργα, τη γάμη της τηλεόρασης, του κινηματογράφου με την τηλεόραση, με την εικόνα φωτογραφία.
και περνούσε όλη την ιστορία. Ήταν ένα κείμενο γραμμένο δικό του. Πήγαμε και στο φεστιβάλ για την παράσταση. Και έχω να πω ότι ο ρόλος μου είναι μια συντηρητική στιγμή, έτσι στριφνή γυναίκα που είμαι πολύ ξινή. Είναι πολύ κόντρα ρόλος, γιατί στη ζωή μου δεν έχω καθόλου αυτή τη ζημίλα. Οπότε ήταν μια πρόκληση για μένα όλο αυτό. Μου έκανε κάτι πολύ κόντρα και χαίρομαι πάρα πολύ που υποδίωμαι αυτό το ρόλο. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μέσα σε αυτήν την ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Η οποία και πραγματικά είναι εξαιρετική όμως. Η οποία όμως πρώτη φορά μου συμβαίνει και θέλω να το τονίσω πάρα πολύ, επειδή έχω από μικρό παιδί στο θέατρο και βρίσκομαι σε διάφορες ομάδες κατά καιρούς, είναι η πιο αγαπημένη. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό μέσα στους τέσσερις. Όλα αυτά λέτε όμως. Όχι, η αλήθεια είναι. Είναι η αλήθεια. Δεν πλακώνεις τα παρασκήνια. Όχι, είναι έτσι, αλήθεια. Είναι. Είμαστε αγαπημένοι και παίρνουμε αυτό γιατί το απολαμβάνουμε και στη σκηνή επάνω. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ είναι αγαπημένοι. Είναι πραγματικά ένα αξιοφάγητο. Και είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και φοβεροί επαγγελματίες. Για μένα είναι πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ και το χαίρομαι βέβαια. Περνούσα έξω από τη σχολή του κυρίου Ανδρέα Βουσινά, δεν είναι εκεί, πέθανο. Τέλος πάντων. Ναι. Και ο Κολοκοτρώνης, πόσο το έπαθε. Που λένε και στη Φάστα. Λοιπόν, ο Καραϊσκάκης. Ναι. Και ακούω ένα βραχνοκόκορα. Λέω, τι βραχνοκόκορα είσαι αυτό. Ανεβαίνω πάνω, λέω, ο βραχνοκόκορας που ακούγεται ποιος είναι. Ο Βραχνής. Άλλο για αυτό είναι βραχνοκόκορας. Για να το γνωρίσω από κοντά. Με ήξερε σαν όνομα. Δεν με είχε τίποτα οπτικά. Λέω, γεια σου, είμαι ο Χιλιάς ο Ψαρδόπουλος. Θα ήθελες να παίξεις λίγο το έργο. Μένει. Λέει, το επαναλαμβάνετε. Λέω, αυτό, αυτό και αυτό. Λέει, είστε σίγουρος. Λέω, ναι. Και έτσι έγινε το συνοικέσιο. Ομολογώ ότι ο Στέλιος είναι πάρα πολύ υποσχόμενος. Πιστεύω ότι το έχει το ταλέντο. Φάνηκε. Και είναι και από τους ηθοποιούς, γιατί είναι και σκηνοθέτης, ξέρετε. Πότε πρόλαβε. Έλατε. Ναι. Και κάνει και βίντεο. Ας μας τα πει λίγο ο ίδιος. Συγγνώμη, εγώ πιστεύω, ακράδαντα, ότι είναι πάρα πολύ καλό να έρχονται στο προσκήνιο νέες δυνάμεις. Και ιδιαίτερα σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν μόνο ο Στέλιος όμως, θα το πει και ο Στέλιος τα δικά του. Θέλω να πω ότι επίση μια συνεργασία που για μένα ήταν πολύ σημαντική ήταν με τον κύριο Βαγγέλη Λιάδη, γιατί αυτός έχει το ταξίδι ονείρου. Ξέρουμε, θα μας μιλήσει και ο ίδιος. Ήταν η πρώτη φορά που πρότεινα να συνεργαστούμε και το δέχτηκε πάρα πολύ καλά να γίνει ο κύριος Παπαρό. Ο Αλέξης, από εδώ που παίζει τον Λοράν. Και αυτόν τον είχα τσιμπήσει από αλλού. Και τον άλλον τον Λοράν, γιατί έχει διπλή διανομή ο Λοράν. Και αυτόν τον είδα αλλού και του είπα, λέω, θα ήθελες, ναι. Η Γιούλη Τόλκα, η οποία επίσης είναι και επιστήμονας, κάποια στιγμή κάναμε κάποια μαθήματα οι δυο μας, ύστερα πήγε σε μια άλλη σχολή θεάτρου και καλά έκανε, και μετά ξαναγυρίσαμε, δηλαδή ξαναείπα να παίξει. Επίσης ο κύριος Αντώνιος Τσέλος, ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο νέος όσο φαίνεται, αλλά τόσο σε τελευταία στιγμή. Έσως σε τίποτα. Γιατί όταν λέμε νέος, εννοούμε νέος στην ηλικία. Είχαμε συνεργαστεί στις τρεις αδερφές του Τσέχοβ όταν είχα ανεβάσει πάνω στο πανόραμα και έκτοτε μου είχε κάνει εντύπωση ο επαγγελματισμός του. Ήταν καταπληκτικός. Αλλά έψαχνα μια ευκαιρία για να συνεργαστούμε. Και τώρα ήρθε να παίξει τον Ζακόπ και βοήθησε πάρα πολύ, ομολογώ. Τον Ζαρβά, ναι, συγγνώμη. Με τον κύριο Ξενιστόπουλο ήδη είχαμε
δύο προηγούμενες συνεργασίες, αλλά και αυτός θεωρείται νέο αίμα. Και ο κύριος που είναι όρθιος, ο κύριος Άθυρος, ήταν μια από τις μεγάλες μου εκπλήξεις που παίζει τον Φρανσίς, δηλαδή. Η κυρία Πρέκα είχαμε συνεργαστεί στις δύο προηγούμενες. Την πρώτη, στο Σκρούτζ, έκανε τη διδασκαλία, τη φωνητική. Στη δεύτερη, έπαιζε στον Άμπλετ. Και τώρα, είπα εγώ, πρέπει να έχω μια γυναικάρα με τα κόκκινα για να παίξει τη Σιμό και να είναι πιστική. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι το καλύτερο σοου κέρδο χωρίς Μερζέρ και να βγάλει μια στραβοκάνα πάνω στη σκηνή ή μια βαρέλα όπως λένε για μένα. Ναι. Επομένως, από την αρχή ήταν σίγουρο ότι θα είναι Σιμών. Δεν υπήρχε. Επίσης, χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι με τον κύριο Τσιτηρίδη μετά από τόσα χρόνια. Αν άφησα κανένα, τον Στέλιο Κωνσταντζίκη, δεν είναι παλιός, όπως και η Χριστίνα Καραγρηγοριού. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μαζί δουλεύουμε πάρα πολύ, αλλά είχαμε κι άλλη μια πολύ καλή πρωτιά, οφείλω να ομολογήσω, τον Αλέξη Αλέξανδρο, ο οποίος έχει αναλάβει τα σκηνικά και έκανε και τα σκηνικά. Πολύ ωραία σκηνικά και πολύ ωραία κουστούμια. Ναι, η Μαριλένα Φιντεβίνου έκανε τα κουστούμια βέβαια. Και ο Αλέξανδρος έκανε τα σκηνικά. Ναι, δεν είχα παρακολουθήσει τη δουλειά του κ. Βασιλέα, για να είμαι ειλικρινής. Τον ήξερα σαν περσόνα, σαν όνομα, ότι ήταν σκηνοθέτης κτλ. Και ήρθε στη σχολή μου αυτή η παράξενη φιγούρα. Παράξενη. Κάθισε στη γραμματεία. Και θυμάμαι μιλούσε τηλέφωνο και μία ώρα. Και εγώ καθόμουν και το κοιτούσα, λέω τι θέλει να μου πει. Και έτσι, Λαμπρινή, θέλει να μου πει, μου λέει κάνεις για να ακούω. Και πετάει. Ρέπισε, εσύ κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει. Ναι, και μου λέει αυτό, με το που άκουσα το ρόλο, επειδή είχα δει το κλουβί, δεν με ενδιέφερε τίποτα. Ούτε το cast, ούτε ειδοποιείται τίποτα. Μόνο για το ρόλο και το έργο. Είπα ναι, με τα μπούνια. Είναι τρομερή πρόκληση για μένα. Εντάξει, είμαι εξωστρεπής σαν άνθρωπος, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Είναι πάρα πολύ κόντρα σε πάρα πολλά σημεία μου. Είναι ένας... Επειδή, ρε παιδί μου, κάθε ρόλος έχει ένα θέλω. Σε κάθε παράσταση έχει ένα θέλω. Το δικό του θέλω να ανέβει στο καμπάρε, ρε παιδί μου. Να κατέβει στο καμπάρε, να κάνει σοου. Οπότε υποκριτικά προσπάθησα όλη μου η πορεία υποκριτική σε όλο το έργο να είναι αυτό. Θέλει να ανέβει στο κλουβί, στο καμπαρέ. Και έγινε στο τέλος κάπως μαγικά, αλλά του βγήκε από τη μύτη. Περίεργα. Εντάξει. Του βγήκε λίγο, εντάξει, δεν το χάρηκε τόσο πολύ. Είναι το ενδιαφέρον αυτό, ήθελα να πω και πριν μου διέφυγε, ότι ο Στέλιος είναι από τους ηθοποιούς που σου προτείνουν πράγματα. Δηλαδή μου πρότεινε πολλά στην πορεία και έλεγα ναι. Πώς αγκυρώσατε. Ναι, ένας από τους δασκάλους μου στο Actor Studio έλεγε ακριβώς αυτό, ότι ο ένας ηθοποιός πρέπει να λες τι ζητάς και να σου φέρνει 5 εκδοχές, 6 εκδοχές, σαν σκηνοθέτη εννοώ, και από αυτές να λες κράτα τις 2, εξέλιξε τη μία κτλ. Αλλά βεβαίως οι συνθήκες δουλειάς στην Αμερική και στην Ευρώπη στο θέατρο, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια, είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι επικρατούν στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει να βιοποριστεί ο ηθοποιός. Δεν μπορεί με αυτά που παίρνει να ζήσει, και αν τα παίρνει και πότε τα παίρνει. Εντάξει. Έξω είναι επάγγελμα κανονικό, δηλαδή όταν θα σε πάρει ο άλλος σε μια παραγωγή για να παίξεις, ξέρεις ότι αυτό είναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα ασχολείσαι με αυτό. Δεν θα κάνεις και 50 ακόμα δουλειές για να τα φέρεις βόλτα, οικονομικά εννοώ, και να επιβιώσεις. Αυτή την πολυτέλεια δεν την έχουμε στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Για να αμφιβάλλω, την έχουμε και στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερα, Έλενα, αλλά ξέρω τι γίνεται. Όσο γι' αυτό που είπαμε... Γιατί υπάρχουν περισσότερα θέατρα και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Οπωσδήποτε είναι. Και όσο γι' αυτό που είπαν οι προλύσαντες σχετικά με ότι οι ηθοποιοί δεν δεχόντουσαν να παίξουν αυτούς τους ρόλους στον drag, γιατί μην εκτεθούν, μην κάνουν.
δεν πολύ ισχύει ότι στην Ελλάδα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό που είπα, αλλά. Και εγώ. Γιατί εγώ ξέρω επαγγελματίες οι οποίοι είναι η δουλειά. Καταλαβαίνω ότι ηθοποιός και θα παίξουν. Τα νέα παιδιά είναι πιο απελευθερωμένα. Ναι. Ίσως η προηγούμενη γενιά είναι πιο κουμπωμένη. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα αν ο Κωνσταντάρας δεχόταν να παίξει την Ολυμπέμπτη. Αλλά ναι, η γενιά. Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου, παράδειγμα βέβαια. Ναι, όντως η νέα γενιά και οι ηθοποιοί της ηλικίας. Οι ενδυνάμει ηθοποιοί της ηλικίας μου πράγματι δεν έχουν εδώ. Σκηνική εδώ. Για το άλλο επίσης που για μένα ο κύριος Ψαλτόπουλος, όταν το γνώρισε και τον έμαθα, το συνεχή μου φάνηκε πολύ ιδιότητος και λέω πώς θα συνεργαστώ μαζί του. Φωνάζει αυτό, τσιρίζει αυτό, κάνει. Είναι τελικά αυτό που θέλω να γίνω στο μέλλον. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά κάτι παρόμοιο. Τι εννοώ. Θέλω να παχύνω. Θέλω να παχύνω, ναι. Ρέπλικα. Θέλω να παχύνω. Όχι, είναι αυτό το ότι κατάφερε να παντρέψει δύο τρομακτικά δύσκολες ιδιότητες που είναι η σκηνοθεσία και η υποκριτική. Για μένα είναι. Είχες κάποιες φοβίες και το ρόλο. Πάρα πολλές. Στο χαρτί ξέρω εγώ να τις έγραψα. Πάρα πολλές. Τι θα πει ο κόσμος, αλλά τι θα πει το κοινό με τον τρόπο που το προσεγγίζω, όχι τι θα πει πώς είναι το παλικάρι, πώς κινείται. Άλλη φοβία μου ήταν μην τον εκθέσω. Μην εκθέσω την ομάδα που όντως είναι υπέροχη ομάδα και όντως δεν υπάρχει μήνυμα και δεν υπάρχει τίποτα. Και με έχω και στα όπα-όπα. Επειδή είμαι μικρότερο. Σοβενιάμι. Ναι, ο Βενιάμι είναι αυτό. Με απαγορεύουν να καπνίζει. Ναι, με απαγορεύουν να καπνίζει. Καπνίζει πολύ. Αλλά καπνίζω κάτι. Να ρωτήσω. Ολοκληρώθηκε. Αφού πήραν πόδι πάρα πολύ κόσμο. Σας το λέω και το υπογράφω. Ο χιλιά μου συνηθίζεται λιγάκι τελευταία σε σένα αυτό. Σε μένα. Στην αναζήτηση, ναι. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι μερικές φορές είχαμε κρούσματα. Τρώνε πολύ σουτ, ιδιαίτερα κάποιοι. Αλλά, εγώ ήθελα να δημιουργηθεί ένα, αυτό που πραγματικά θα το χαρακτήριζα δημιουργικό. Δεν ήθελα να αρχίσει, αυτό γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Εγώ γιατί φοράω αυτό το κουστούμι, αυτό είναι καλύτερο. Αλλά επειδή τοποθετήθηκαν και όλοι οι άλλοι για να είναι εύκολο να παίξει ένα ρόλο, πώς θα αποδεχτεί το κοινό κτλ. Το κίνημα γενικότερα το ομοφιλοφιλικό πέρασε από μια πολύ μεγάλη απελευθέρωση, την οποία τη γνώρισε ο Αχιλλέας τα προηγούμενα χρόνια. Μετά, κυρίως μετά την HIV εποχή για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε σε μια συντηρητικοποίηση που σήμερα την περνάει με έναν τρόπο ο οποίος λέει, όπως λέμε όλοι, δεν έχουμε πρόβλημα με την ομοφυλοφιλία, φυσικά δεν έχουμε πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους, αλλά θέλουμε να τους τοποθετήσουμε και να είναι όπως μας βολεύει. Δηλαδή, η εικόνα του ομοφυλόφιλου που είναι αρενοπός και είναι με τον σύζυγό του κτλ. Είναι πολύ πιο αποδεκτή από αυτό που βλέπουμε στη σκηνή. Γι' αυτό πιστεύω και χαίρομαι βέβαια που γίνεται με αυτόν τον τρόπο ότι το έργο επαναφέρει και ξαναβγάζει αυτή την πρόκληση. Αυτή η πρόκληση για μένα είναι και ένα μήνυμα ότι θα πρέπει τον άλλον να τον αποδέχεσαι χωρίς όρους. Θα πρέπει δηλαδή να τον αποδέχεσαι όπως ακριβώς είναι. Γιατί και η ομοφυλοφιλία και η ομοφυλόφιλη είναι πολλών ειδών. Δεν μπορεί να λες ότι υποδέχομαι. Το ακούω πάρα πολύ συχνά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω και φίλους που είναι σοβαροί άνθρωποι με τα κοστούμια τους, δουλεύουν στις τράπεζες και βγαίνουν με βόλτα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εγώ γνώρισα τον Αχιλλέα στα 18 μου. Μόνο αυτός ξέρει πως ήμουνα τότε. Ήταν για μένα και σαν πατέρας και σαν δάσκαλος, με αποδέχτηκε. Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί. Και πάνω σε αυτό, για να το συνδυάσω με το προηγούμενο, δεν πιστεύω ότι δεν επηρεάζει τον κόσμο, όπως επίσης πιστεύω ότι δεν έχει επηρεάσει τον ίδιο τον Αχιλλέα και οι επιλογές του παλιότερες, γιατί είχε ανεβάσει πολύ προκλητικά έργα, και οι επιλογές του αυτές. Σημειώνουμε εδώ ότι ο συντηρήτης, ο Γιώργος, έχει τη διεύση παραγωγής της παράστασης. Θεωρείς όμως, για να κάνω και εγώ μια ερώτηση πάνω σε αυτό, ήταν μια σύντομη απάντησή σου, ότι αυτή η παράσταση είναι βατή και για το νορμάλ, ας το πούμε, κοινό. Κοίταξε να πεις, έχει πάρα πολλά επίπεδα για το πώς θα το δεις. Για μένα είναι τόσο πολύ επίπεδα τα μηνύματα που μπορεί να είναι και μια σφαλιάρα για το κοινό, διότι για μένα, αν κάποιος θέλει να το δει πολύ βαθιά, πέρα από το ότι περνάει μια ενδιαφερότητα, το φοράω ό,τι θέλω,
έχω ποια ταυτότητα θέλω, την αλλάζω και τη μία λέω ότι είμαι αυτός, μετά λέω ότι είμαι αυτή, είμαι γυναίκα, είμαι άντρας, περνάει πάρα πολλά μηνύματα και φαντάσου πόσο διαχρονικό είναι το μήνυμα από τότε, στην Ελλάδα τώρα το συζητάμε. Τις σχέσεις δύο ανδρών. Τώρα αυτοί οι δύο άντρες θεωρούνται σύζυγοι. Μία προβληματική που βάζει και ο γιος και λέει σας λυπάμαι. Ή δεν σας αποδέχομαι σαν ζευγάρι. Λέει θα έπρεπε να υπογράψω το σύμφωνο. 15 χρόνια μετά τι θεωρούμαστε. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο άντρας ενός γκέι ζευγαριού έχει παιδί από τον άλλο γάμο. Ποιος θεωρείται γονιός και ποιος όχι. Τι μπορούν να κάνουν οι δύο άντρες μεταξύ τους. Θεωρώ ότι αυτά είναι δύσκολα, ενώ είναι κωμωδία, αν δεις το βάθος δηλαδή της κωμωδίας, είναι θέματα που είναι και πολύ δύσκολο από τον καθένα να απαντηθούν. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί γκέι που δεν δέχονται ότι ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει με δύο άντρες ή όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι είναι στενάχωρο αν θέλει να το δεις έτσι. Χαρακτηρίζει την παράσταση αυτή την γκέι παράσταση ή όχι. Τι εννοείς γκέι, τι γκέι. Ότι απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Όχι, δεν ακριβώς γιατί έχει όλα αυτά τα μηνύματα και έχει πανανθρώπινα μηνύματα, μιλάει για τις ταυτότητες, για τη σεξουαλικότητα, για την απελευθέρωση. Γενικώς η οικογένεια, τελειώνω, είναι νομίζω κάτι πανανθρώπινο. Το μήνυμα του δηλαδή είναι τεράστιο. Ο καθένας έχει ανάγκη μια οικογένεια. Και το μήνυμα που περνάει εδώ είναι ότι η οικογένεια μπορεί να είναι ο σκύλος σου. Ο οικογένεια, το μαγαζί σου, ο υπηρέτης σου, η οικογένεια πάντα είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Εδώ μιλάει για διαφορετικού τύπου ζωή. Μπορεί και για να μιλήσει για ελευθερία και για ζωή και για χαρά. Τι λέμε, είναι υπόλοιπο αυτό. Δεν θα σα πω κάτι. Είναι για όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι οι μόνοι που δεν θα το δουν είναι γκέι. Έτσι. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Ότι είναι πολύ μεγάλο. Και δεν σιγά σιγά. Δηλαδή αν έχει επάνω, νόμο που θα το πω, και Γιώργο μπορεί να πάρει εκεί επάνω, βάζομαι και δύο άντρες να πηγιούνται, θα ερχόμουσαν. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει οι ήδη συνειδητοποιημένοι να έρθουν να δουν αυτό το έργο, με ενδιαφέρει ο πλατήρης κόσμος να καταλάβει, γι' αυτό και ένα από τα σλόγαν στο Φυλάδιο είναι ότι η ομοφόβια has a cure, education. Πάντως, η ομοφόβια αφορά πολύ κόσμο. Αφορά τον κόσμο που θέλει να έρθει και να περάσει όμορφα για δύο ώρες και να φύγει με ένα χαμόγελο και κάτι ευχάριστο. Όπως μας λένε πολλοί άνθρωποι, ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Και μπορεί, αν θέλει, να κάτσει να σκεφτεί κάποια πράγματα από τα μηνύματα που του προσφέρονται κατά τη διάρκεια του έργου. Τώρα, για μένα, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι τίθεται το θέμα του ρατσισμού, που δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο. Πάρα πολύ επίκαιρο και το βλέπουμε. Δεν αφορά μόνο ένας άνθρωπος που δίνεται διαφορετικά, που μπορεί να δίνεται πιο γυναική από ό,τι θεωρείται ανδρικό. Αφορά, ας πούμε, και εμείς οι ίδιοι έχουμε αντιμετωπίσει ίσως περιπτώσει ενός ανθρώπου που έχει ένα τατουάζ, που έχει ένα σκουλαρί και κατευθείαν μπορεί να το κατατάξει σε μια κατηγορία διαφορετική, χωρίς να σου μιλήσει, χωρίς να σου δώσει κανένα ρόλο. Συγγνώμη, και το γεγονός ότι βάζει έναν υπηρέτη έγχρωμο, υποτίθεται, δεν θα το βάζουμε τυχαίο. Δηλαδή και ο φιλετικός ρατσισμός παίζει εκτός από το κοινωνικό. Και το βλέπει σφαιρικά. Ναι, δηλαδή και κάπου λέει ο Σάκης, ο Ζώος, μια τάκη ότι δεν σας επιτρέπω να με κρίνετε από την εμφάνισή μου, γιατί εκείνη τη στιγμή βέβαια χωράει κάτι λίγο, θα πει είναι καθημερινό, δεν θα πει τράπεζα έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα του ρατσισμού, γιατί νομίζω ότι είναι ξεπέραστο. Και αυτό που λέτε για το αν έχουν πρόβλημα οι ηθοποιοί, εγώ δεν το είδα σε καμία περίπτωση ότι έχω πρόβλημα να ντυθώ γυναίκα. Όπως δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω έναν άνθρωπο που κάνει χρήση ουσιών ή ας πούμε έναν άνθρωπο που είναι στο περιθώριο σε σχέση με το μέσο των ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στοιχείο του έργου, ότι όποιος θέλει να το λάβει μπορεί να το λάβει νομίζω απλόχερα και καλό είναι να το ακούμε και να προσπαθούμε να το βάζουμε στη ζωή μας, γιατί περισσότεροι ξεχνιόμαστε, επηρεαζόμαστε, το αφήνουμε πίσω και κάποια στιγμή κάνεις μια αυτοκριτική και λες γιατί τώρα του μίλησα έτσι. Όμως δεν μένουμε εκεί, πάλι θέλει πολλή δουλειά με τον εαυτό μας, αυτό είναι θέμα, ότι δύσκολα κάνουμε τη δουλειά με τον εαυτό μας σήμερα. Στο ρόλο της μάνας, πώς παίζεται, στο δέσιμο, στο να νιώθω ελεύθερος μέσα μου, στην καταπίεση με τα 7 παιδιά και μη με απολύσεις και όλα αυτά. Υπήρχαν δηλαδή και κάποια σημεία πολύ συναισθηματικά που έχουν ένα κάτι υπόγειο που δεν ξέρω αν θέλετε έτσι να περάσει ανάλογα ή να μην εστιάσει. Δεν ήθελα να βαρύνει πάρα πολύ. Ναι, φαινόταν κάπως. Ήθελα να βγει ότι τελικά
Ο Αλμπέν είναι ένα μεγάλο θύμα μέσα στο έργο. Αλλά το τέλος παίρνει την εκδίκησή του. Γι' αυτό μπήκε και αυτό το φινάλε ότι τελικά... Έγινε το δικό μου. Ναι, έγινε το δικό μου. Για το θα βάλω το φινάλε. Ναι. Και ότι θα ζήσω αυτή τη σπουδαία μέρα όπως το φανταζόμουν. Ναι. Μέσα στα ροζ, μέσα στα λουλούδια, μέσα στη χαρά. Ναι, ναι. Ποιο μεγαλύτερο θρίαμβος για τον Αλμπέν δεν υπάρχει από αυτό. Ότι τους έφερε όλους βόλτα και τους κατέληξε εκεί που ήθελε αυτός. Δηλαδή, το να αποδεχθούν μια πραγματικότητα. Για μένα ήταν σαν να πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο με τον κύριο Ψαλτόπουλο, μια συνεργασία, όχι την περίμενα, αλλά πάντα άκουγα και τον κύριο Ψαλτόπουλο, πάντα καλά λόγια και λέω εντάξει, που πέρασε και έφτασε να πω κάτω εκεί που εδρεύουμε εμείς στο ταξίδι Ονείδος, μια άλλη εταιρεία τι ήταν, ας πούμε. Θεατρικός χώρος και το βρήκα εγώ και άκουγα πάντα το όνομά του. Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα, φυσικά είπα ναι. Όταν μου είπε και το έργο, είπα 1 εκατομμύριο ναι. Φοβερή ομάδα. Και εγώ επειδή είχα ομάδες από πάρα πολύ παλιά, από το 1995. Πρώτη φορά τέτοια ομάδα, τέτοια σύμπραξη, τέτοια αγάπη, τέτοια συνεργασία. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που έμεινα στη Θεσσαλονίκη. Και που δεν κατέβηκα στην Αθήνα ή δεν έμεινα στο εξωτερικό. Δεν είναι κολακία για τη Θεσσαλονίκη αυτό. Είναι η αλήθεια που αισθάνομαι εγώ μέσα μου. Χαίρομαι ότι σας βλέπω. Πιστέψτε. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή, σας αγαπώ, πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως γιατί δεν έχω πια οικογένεια καμία και κάπου όλοι εσείς είσαστε για μένα η οικογένειά μου. Αισθάνομαι ωραία όταν είμαι μαζί σας, αισθάνομαι ωραία όταν είμαι στο θέατρο, αισθάνομαι ωραία όταν κάνω μια παράσταση.